Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μεταξύ όλων των υπολείπων και σε αυτόν τον κεντρικό δήμο της Θεσσαλονίκης. Χαμογελάω, διότι δίπλα μου κάθεται ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και καλώς ήρθατε. Και καλή σεζόν να πω. Καλή σεζόν, μόνο καλό ξεκινάτε. Χειμώνα μην μου πείτε και εσείς. Αν και από αύριο, από ό,τι λέγεται, θα ρίξει μια βουτιά η θερμοκρασία. Έτσι λέγεται, αλλά όπως ρίχνει τη βουτιά, μπορεί να ανέβει κιόλας η θερμοκρασία. Κανείς δεν ξέρει. Ό,τι κατεβαίνει, ανεβαίνει. Ναι, πάντως στα δημοτικά μια χαρά κρατάτε στα ύψη τη θερμοκρασία. Εκεί πέρα το δεν θερμόμετρο πλήττουμε είναι ποτέ. Ψηλά, βέβαια. Βέβαια, σας βέβαια, αλλά δεν ξέρω θα τη βγάλω εγώ την είδηση σήμερα, κύριε Ζέρβα. Λοιπόν, φύγατε Εξαρτάται από τους τι έξι. Είδηση. Λοιπόν, γιατί αποχωρήσατε από τους έξι? Νομίζω ότι το έχω αναφέρει, το λέω και με αυτή την ευκαιρία. Η αφορμή ήταν το ότι ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος, που ήταν από τα σημαντικά έτσι στελέχη και της προηγούμενης διοίκησης, αλλά και της ομάδας των έξι, συναντήθηκε κρυφά από ό,τι αποκαλύφθηκε με τον Γιάννη Κουτάρη. Συζήτησαν διάφορα θέματα, αυτό βέβαια προφανώς αφορά τους δυο τους, και δεν είχε γίνει καμία συζήτηση μέσα στο πλαίσιο των έξι ότι επίκειτο αυτή η συνάντηση ή των αποτελεσμάτων αυτής της συνάντησης. Αυτή η συνάντηση πρέπει να είχε γίνει την πιο προηγούμενη εβδομάδα, και την Δευτέρα που είχαμε, την προηγούμενη Δευτέρα που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, είχε προηγηθεί η συνάντηση αυτή. Ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος δεν μας ενημέρωσε σχετικά, και σε μια κρίσιμη ψηφοφορία, ξέρετε, η κανονιστική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πλατείας Ελευθερίας, που ήταν ένα μείζον θέμα, η ομάδα των έξι είχαμε αποφασίσει να σταθούμε σταθερά πάνω σε αυτό το θέμα, καταφέραμε τελικά να μην περάσει. Ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος δεν ήταν εκεί την ώρα της ψηφοφορίας για να ψηφίσει. Αυτό για μένα ήταν ένα σημαντικός λόγος να αποχωρήσω, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, από τη στιγμή που όταν κάποια πράγματα αποφασίζουμε, όταν έχουμε μια συγκεκριμένη στόχευση, το να υπάρχει κάποιος εξημών ο οποίος κλείνει ραντεβού, ο οποίος συζητάει κάποια πράγματα, ο οποίος δεν ενημερώνει και ο οποίος σε συνέχεια αυτού του ραντεβού αποχωρεί τις συνεδρίες χωρίς τουλάχιστον εμένα με ενημερώσει, θεωρώ ότι πλέον δεν είμαστε ομάδα. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχίσει, και βλέπουμε από εδώ και στο εξής. Σκέφτεστε να είσαστε υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές? Το έχουμε δει, το έχουμε ακούσει, έχει γραφτεί. Προφανώς όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Προφανώς όλα τα σκέφτομαι. Νομίζω ότι πλέον φτάνουμε στην τελική στροφή πριν από την τελική ευθεία. Έχουμε μπροστά μας 9 μήνες για τις δημοτικές εκλογές. Είναι μια κανονική εγκυμοσύνη για να προκύψει το καινούριο, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε όσοι άνθρωποι θεωρούμε ότι πρέπει να γεννηθεί κάτι καινούριο στο Δήμο. Άρα πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, επόμενες εβδομάδες θα ξεκαθαρίσω και τη δική μου θέση. Έχω πει βέβαια επανειλημμένο ότι το θέμα δεν είναι αν ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ή οποιοδήποτε άλλος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, όσο το αν υπάρχει ομάδα, αν υπάρχει η ατζέντα και αν όλα αυτά τα πράγματα είναι ουσιαστικά για το δημότη της πόλης. Μέχρι τώρα έχουν παρελάσει αρκετά ονόματα, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, τα οποία κρατιούνται στην δημοσιότητα για κάποιες μέρες, για κάποιες ώρες, και οι δημότες τα ξεχνούν. Οποιαδήποτε πρόταση κάνω εγώ ή οι άνθρωποι που θα είμαστε μαζί, θα έχει μια ουσία, μια βάση και αν θέλετε μια ουσιαστική πορεία μέχρι την μέρα των εκλογών. Θεωρώ ότι πρέπει να θέσουμε μια καινούργια ατζέντα για την πόλη. Πρέπει να γεννηθεί το καινούριο. Όλοι ο πολύ συμφωνούμε ότι η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη έχει κλείσει τον κύκλο της. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια νέα πρόταση και με πολλούς νέους ανθρώπους. Ποιο είναι εκείνο το κριτήριο το οποίο θα καθορίσει και την απόφασή σας, αν δηλαδή θα διεκδικήσετε το Δήμο ή όχι, και πώς το έχετε μέσα στο μυαλό σας, διότι προφανώς υπάρχει ένα σχέδιο. Όταν συζητούσαμε πριν να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, είχαμε βάλει στο τραπέζι το τι έχει κάνει ο Δήμαρχος στα Τρίκαλα, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς, το πόσο μπροστά είναι, το πώς τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ εύκολα ηλεκτρονικά. Μιλάμε για πόλεις του μέλλοντος. Είναι ένα από τα κριτήρια και αυτό, ότι θέλουμε να πάμε τη Θεσσαλονίκη ένα βήμα παραπέρα. Ναι, μεν πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά το έχουμε αφήσει πίσω μας. Παλιά αυτό. Τώρα το νέο
Είχα γράψει και σε ένα άρθρο μου στη διάρκεια του καλοκαιριού ότι το τελευταίο μεγάλο remake της Θεσσαλονίκης ήταν ακριβώς τότε, όταν είπατε την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, η οποία όμως ήταν το 1997, δηλαδή 21 χρόνια πριν. Mm-hmm. Τότε ήταν που για τελευταία φορά μπήκαν σε κάποια βάση κάποια πλάνα για το πώς η Θεσσαλονίκη θα έμπαινε στον 21ο αιώνα. Αρκετά από αυτά γίναν, αρκετά δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν, πολλές ανακαινήσεις κτηρίων, πολλές διαφορετικές χρήσεις όσον αφορά κτίρια, χώρους, πράγματα σχετικά με τον πολιτισμό. Το αεροδρόμιο τότε είχε ανακαινιστεί, αν θυμάστε, τελευταία φορά. Χαίρομαι που τώρα συνεχίζεται. Άρα 21 χρόνια ουσιαστικά είχαμε μείνει πίσω. Άρα ακριβώς αυτό το πράγμα. Πρέπει να γεννηθεί το καινούριο. Πρέπει να υπάρχει μια καινούρια ατζέντα για την πόλη. Το επαναλαμβάνω. Αυτός είναι και ο δικός μου στόχος. Και η όποια καθυστέρηση έχει να κάνει ακριβώς με το να μαζευτούν όλες αυτές οι προτάσεις, mm-hmm. όλες αυτές οι ιδέες, αλλά από την άλλη πλευρά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τις εκπροσωπήσουν. Οι οποίοι μπορεί να πείσουν τον πολίτη της πόλης, το δημότη του Δήμου Θεσσαλονίκης, ότι κάτι καινούριο πρόκειται να γεννηθεί. Το να ασχολούμαστε όλοι, κατεβαίνει δεν κατεβαίνει ο Γιάννης Μπουτάρης, δίνει δεν δίνει τη στήριξη το τάδε κόμμα στον τάδε υποψήφιο, αυτό ξέρετε πρέπει να κλείσει τον κύκλο του. Και ένας από τους λόγους που θέλησα και εγώ να περιμένω, για να απαντήσω και ευθέως την ερώτησή σας, ήταν γιατί στο πλαίσιο της ΔΕΘ παρήλασαν, ξέρετε, όλοι οι πολιτικοί mm-hmm. αρχηγοί. Ήταν μια λαμπρή ευκαιρία όλοι να συζητήσουν με όλους ή τέλος πάντων περισσότεροι να συζητήσουν με αρκετούς και να δούμε και ποιες είναι οι προθέσεις. Αφού κλείνει αυτός ο κύκλος, νομίζω ότι πλέον πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, είσαστε ικανοποιημένος από αυτά που ακούσατε στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, εγώ άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται στον ΕΝΦΙΑ και πώς αυτός θα πρέπει να περάσει τελικά στους Δήμους, στην τοπική κοινωνία, να το καρπώνεται ο Δήμος και ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες να στέλνει και το λογαριασμό στα σπίτια των δημοτών. Ίσως αυτό να είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί ποιο Δήμος θέλει να αυξήσει ουσιαστικά το λογαριασμό στο δημότη του. Αλλά πέραν αυτού θα συμβούνε και πράγματα. Επίσης, δεν ακούσαμε κάτι για το τέλος διανυκτέρευσης, που στο εξωτερικό το καρπώνονται οι Δήμοι το τέλος διανυκτέρευσης. Εδώ πηγαίνει στον κουμπαρά του κράτους για ευνόητους λόγους, επειδή υπάρχει αυτή η τρύπα στα οικονομικά έσοδα. Αποτελούν ένα δίλημα για εσάς όλες αυτές οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, διότι τουλάχιστον και από τα χείλη και των δύο ακούστηκε ότι θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση στους Δήμους, διότι δεν βγαίνει οικονομικά το πακέτο. Όλοι ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση των Δήμων στα χρόνια της κρίσης, δηλαδή ξεκινώντας από το 2009 ας πούμε και mm-hmm. μετά, έχει πέσει κάτω του 50%. Δηλαδή οι Δήμοι ουσιαστικά παίρνουν λιγότερα από τα μισά λεφτά από ό,τι παίρνουν παλιότερα. Άρα η ιστορία είναι πώς να αυξήσουμε από τη μια πλευρά αυτή την πίτα, πώς να κάνουμε, να δημιουργήσουμε ένα αυτοματισμό σε σχέση με τις επιδοτήσεις του κράτους προς τους Δήμους, προς την τοπική αυτοδιοίκηση και να μην έχουμε διαρκείς παρεμβάσεις, να μην έχουμε τα διαρκή ταξίδια, ξέρετε, όλων των δημάρχων. Mm-hmm. Αν είναι κανείς στην Αθήνα, φαντάζομαι θα είχατε και εσείς την εμπειρία επιστρέφοντας το βράδυ από την Αθήνα στο Λευθέριος Βενιζέλος, το μισό αεροπλάνο γεμάτο δημάρχους. Είναι ανθρώπους οι οποίοι κατεβαίνουν κάτω στα υπουργεία για να έχουν επαφές με τους υπουργούς για να εξασφαλίσει ο καθένας τη λύση στο όποιο πρόβλημά του. Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια θαλερή, θα έλεγα, πρόταση και μάλιστα αρθογράφησα σχετικά γι' αυτό. Είχε συζητηθεί και από την ΚΕΔΕ η δυνατότητα να πηγαίνουν τα χρήματα του ΕΜΦΙΑ, που είναι βέβαια ένας βαρύς φόρος στην τοπική mm-hmm. αυτοδιοίκηση. Αλλά ξέρετε, το να πηγαίνουν τα χρήματα από τους δημότες, δηλαδή από την αξία του σπιτιού του, από το φόρο του σπιτιού του, σε ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή σε ανταποδοτικά ωφέλη προς την καθημερινότητά του, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Βέβαια, είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, δηλαδή τα ΚΑ που είναι τα χρήματα που δίνει το δημόσιο προς τους Δήμους, είναι γύρω στα 2,4 δις για τη φετινή χρονιά. Ο ΕΜΦΙΑ πρόκειται να είναι, εφόσον εισπραχθεί ολόκληρος, γύρω στα 2,36 δισεκατομμύρια ευρώ.
με τη μείωση που λίγο πολύ επαγγέλθηκαν και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αυτός ο φόρος πρόκειται να πέσει. Πράγμα που σημαίνει ότι ο φόρος αυτός δεν θα επαρκεί όχι μόνο για αυτό που θα έπρεπε να πάρουν οι Δήμοι, αλλά ακόμα και για αυτά που παίρνουν σήμερα. Όπως επίσης θα πρέπει να ρυθμιστεί το κομμάτι του έμφυα για κάποιους πιο πλούσιους Δήμους, για κάποιους λιγότερο πλούσιους Δήμους. Είναι κάτι που, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα καθορίζεται από τον εκάστοτε Δήμο, δηλαδή που θα κυμαίνει το έμφυα. Ρίχνουμε με αυτόν τον τρόπο όμως λίγο το μπαλάκι στους Δήμους, να βγάλουν αυτοί το φίδι από την τρύπα, διότι ας μην ξεχνάμε πως ο έμφυα είναι ένα ψηφισμένο μέτρο που έχει σχέση με το μνημόνιο, καθαρά. Ακριβώς, είναι ένας φόρος ο οποίος αφορούσε, ξεκίνησε σαν χαράτσι αν θυμάστε καλά, στο πλαίσιο του να κλείσουμε τότε μια τρύπα που μας είχε ζητήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τελικά καθιερώθηκε, ήρθε για να μείνει. Αν αυτό, η επιβολή αυτού του φόρου ουσιαστικά με ένα εξορθολογισμό του, δηλαδή άμα γίνει πολύ πιο δίκαιος, αν συσχετιστεί με τις πραγματικές εμπορικές αξίες και ουσιαστικά απελευθερώνει το δημόσιο από την ίσπραξη αυτού του φόρου και διαφόρων άλλων τελών, για παράδειγμα ένα μέρος του ΦΠΑ δίνεται στους Δήμους. Αν αυτό μπορέσει να απεγκλωβίσει το δημόσιο από τη δυνατότητα να παίρνει λιγότερα λεφτά από το ΦΠΑ, θα είναι κάτι εξαιρετικά χρήσιμο. Αλλά εκείνο βέβαια που είναι για όλους εμάς αυτοδιοικητικούς εξαιρετικά σημαντικό, είναι να υπάρχει από πριν γνωστή η δυνατότητα που έχει ένας Δήμος να έχει έσοδα σταθερά για τα επόμενα χρόνια. Και από την άλλη πλευρά, ο πολίτης να ξέρει τα λεφτά του που πάνε. Γιατί ξέρετε, όταν πληρώνουμε τον έμφυα και πάει στη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού ή σε κάποια πλεονάσματα τα οποία δεν ξέρουμε, δηλαδή μπορεί να πληρώνετε εσείς σε έμφυα για το σπίτι σας που βρίσκεται, ας πούμε, στη Μενεμένη, και να πηγαίνει στο έλλειμμα ενός ταμείου ή να πηγαίνει στον ΕΦΚΑ, να πηγαίνει, ξέρω εγώ, για ένα νοσοκομείο. Αν ξέρει ότι αυτά τα λεφτά θα είναι λεφτά τα οποία θα πηγαίνουν για τους δρόμους, για τους παιδικούς σταθμούς, για τη σχολική στέγη. Έχω και τις ανάλογες απαιτήσεις και διεκδικήσεις. Απαιτήσεις αυτές, και από την άλλη πλευρά θα έχει δυνατότητα και ο Δήμος, εφόσον τα πράγματα πηγαίνουν καλά, να τα μειώνει. Να πει ότι εγώ έχω αυτές τις ανάγκες, άρα εφόσον μπορώ και έχω άλλα έσοδα, μπορώ να μειώσω τον έμφυα. Είναι και μια δυνατότητα να ελέγχουμε και τους Δήμους κατά πόσο είναι αποτελεσματικοί στην διαχείριση αυτών των χρημάτων. Ενώ με το δημόσιο δεν βγάζει καμία άκρη. Πάνε αυτά τα λεφτά, όπως είπαμε, στο μεγάλο κορβανό. Δεν ξέρεις που πάνε ουσιαστικά. Δεν ξέρεις ακριβώς. Στο Δήμο θα ξέρεις ότι κάθε κονδύλι, έτσι όπως δημοσιεύεται, έτσι όπως υπάρχει η λογοδοσία στους Δήμους, ανά πάσα στιγμή μπορείς να ξέρεις πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά που παίρνεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Θα είναι κάτι εξαιρετικά καινοτόμο και μάλιστα και προς την κατεύθυνση της τοπικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, αν αυτό δοθεί στους Δήμους μαζί με την δυνατότητα να έχουν αρμοδιότητες, ουσιαστικά πλέον αυτονομούνται οι Δήμοι. Κάτι που όλοι το επαγγέλλονται, αλλά δεν ξέρω τελικά ποιος θα το κάνει πράξη. Και θα λογοδοτούν και στους πολίτες, και οι πολίτες θα είναι και πολύ πιο αυστηροί κριτές όσων βρίσκονται στην εξουσία. Ας πούμε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει μειώσει τα τελευταία χρόνια τα τέλη, τα ανταποδοτικά τέλη. Επειδή πήγαινε καλά, επειδή είχε δυνατότητα να διαχειριστεί τα χρήματα καλύτερα, έκανε μια μείωση ανταποδοτικών τελών της τάξης, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 20-25% μέσα σε αυτή την οκταετία της τελευταίας διοίκησης. Σκεφτείτε να μπορεί να κάνει αντίστοιχα το ίδιο πράγμα με τον έμφυα. Να πει ότι από τη στιγμή που πάνε καλά τα πράγματα, μπορώ να το μειώσω. Θα μου πείτε, μπορεί και να τον αυξήσει. Πάλι εκεί που θα κριθεί. Δηλαδή, εκεί θα έχουμε την αποτελεσματικότητα μιας διοίκησης. Θα είναι αποτελεσματικότητα και το πόσο συνεπής είναι ο οποιοσδήποτε δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, γιατί εμείς, ξέρετε, περπατάμε στους δρόμους, βλέπουμε τους δημότες. Τον κύριο Τσακαλώτο δεν νομίζω ότι μπορείτε να τον βρείτε. Περπατάμε στους δρόμους. Να τον βρείτε στον δρόμο, να του πείτε μειώστε τους φόρους. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης έχουν την κουλτούρα του Ευρωπαίου πολίτη, σας το λέω, διότι ανοίγοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εχθές Κυριακή, μέρα που ήταν κλειστό το κέντρο, διότι υπήρχαν εκδηλώσεις, υπήρχαν και διάφορα παράπονα, τι γίνεται, ότι κάθε τρεις και λίγο τις Κυριακές θα κλείσει ένας δρόμος στο κέντρο, όχι...
τρέχουμε για καλό σκοπό, όχι κάνουμε ποδήλατο για καλό σκοπό, όχι παίρνουμε τα παιδιά μας για να βγούμε έξω βόλτα για καλό σκοπό και τσουπ κλείνουν οι δρόμοι. Οι δρόμοι, να μην γελιόμαστε, δύο είναι όλοι και όλοι στην Θεσσαλονίκη, αλίμονο σε αυτόν που θα θελήσει να περάσει από το κέντρο. Το λέω διότι διάβασα πάρα πολλά παράπονα. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό σας έκανα και αυτή την ερώτηση. Υπάρχει στην κουλτούρα του πολίτη που μένει στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πω που μένει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διότι αυτός θα πάρει τα ποδαράκια του, θα κάνει τις δουλειές στο κέντρο, θα βγει να πιει το καφέ. Τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους. Εξαιρετική ερώτηση και νομίζω ότι περιμένετε και την απάντησή μου. Ο Θεσσαλονικιός προφανώς είναι Ευρωπαίος και νομίζω ότι όλο και περισσότεροι Θεσσαλονικείς και ιδιαίτερα της νέας γενιάς επισκέπτονται μεγάλου πόλεις της Ευρώπης και έχουν την εικόνα μιας ευρωπαϊκής αστικής συμπεριφοράς. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν έχει να κάνει με το τι θέλει ο Θεσσαλονικιός, αλλά έχει να κάνει με τι μέσα έχει ο Θεσσαλονικιός. Uh-huh. Όταν δεν έχει το μετρό, όταν δεν έχει καλές αστικές συγκοινωνίες, όταν δεν έχει ποδηλατόδρομους, πώς θα κατέβει κάποιος από την Τούμπα στο είναι κέντρο. Αποκλεισμένος. Είναι αποκλεισμένος. Το κάνουμε στην Αθήνα, αλλά στην Αθήνα φαντάζομαι ταξιδεύετε και εσείς συχνά. Στο κέντρο πολλές φορές που μένω κι εγώ όποιες ώρες κατεβαίνω, τα ραντεβού που κάνω με γνωστούς, με φίλους, σημαίνει ότι θα κατέβουν κάτω με το μετρό, θα κατέβουν κάτω με τις αστικές συγκοινωνίες. Δεν έχω συναντήσει τα τελευταία χρόνια κάποιο γνωστό, κάποιον συνεργάτη, ο οποίος θα πει θα κατέβω με το αυτοκίνητο να σε δω στο κέντρο, γιατί υπάρχουν αυτές οι άλλες δυνατότητες. Το να πούμε ότι κλείνουμε το κέντρο εκείνη η μέρα χωρίς το αυτοκίνητο, ξέρετε, είναι λίγο μια ειρωνία. Σαν να του λέμε, τώρα κόψε το κεφάλι σου και κατέβα με τα πόδια, δεν ξέρω με τι άλλο μέσο, απλώς για να ξορκίσει το αυτοκίνητο ή για να χαρίσει τη μέρα χωρίς το αυτοκίνητο. Ταλαιπωρήσει εκείνη μέρα, τη μέρα βέβαια. Και για μία μέρα, το οποίο δεν έχει και κάποιο ουσιαστικό νόημα. Θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε μια εικόνα πώς θα ήταν η πόλη χωρίς αυτοκίνητο. Τι να το κάνεις αυτό, όταν η επόμενη μέρα είναι μια μέρα με πολύ αυτοκίνητο, με λίγες αστικές συγκοινωνίες, με κανένα μετρό, με σχεδόν ελάχιστους ποδηλατόδρομους. Άρα όλα αυτά τα κάνουμε για να τα κάνουμε. Και προφανώς και ο Δημότης αντιδράσει σε αυτή τη λογική, λέγοντας ότι μάλλον μας με κοροϊδεύετε. Σαν αυτόν που ξέρω εγώ καπνίζει και ξέρω του λες μέρα χωρίς τσιγάρο. Εκείνη τη μέρα δεν καπνίζει, καπνίζει στα κρυφά. Και από την επόμενη μέρα καπνίζει αρημανίως. Επί δύο, επί τρία. Άρα όλα αυτά, ξέρετε, τα ακούω λίγο περίεργα. Ας φροντίσουμε και για τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, ας φροντίσουμε για ποδηλατόδρομους, ας φροντίσουμε για εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, ας φροντίσουμε για καλύτερες υποδομές σε θέματα στάθμευσης, πάρκινγκ και μετά να πούμε ότι ξορκίζουμε το αυτοκίνητο, μετά να πούμε διώχνουμε το αυτοκίνητο και μετά να μην πούμε ότι έχουμε μέρα χωρίς αυτοκίνητο, έχουμε χρόνο χωρίς αυτοκίνητο. Mm-hmm. Ταγμένος στην κεντρική πολιτική σκηνή ή καθαρά στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι είπατε θα πάρετε τις όποιες αποφάσεις και θα τις ανακοινώσετε στις αρχές του Οκτώβρη. Την ίδια στιγμή όμως τρέχει και ακόμη μία συζήτηση το ότι ενδεχομένως να έχουμε και εθνικές εκλογές. Δεν ξέρουμε πού μπορούμε να τις τοποθετήσουμε αυτές. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πηγαίνουν μετά από τις δημοτικές εκλογές. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που τρέχουν παράλληλα. Βλέπετε το κόψιμο των συντάξεων, βλέπετε το θέμα με τα Σκόπια και αν αυτό θα έρθει στη Βουλή και το τι θα συμβεί. Τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά, κύριε Ζέρβα, διότι είχε ακουστεί και το όνομά σας για την Αλφα Θεσσαλονίκη με τη Νέα Δημοκρατία. Το έχω σκεφτεί παλιότερα. Νομίζω κάθε φορά το συζητάμε και μαζί. Ναι, αλλά τώρα μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, γιατί υπάρχει και η σκέψη για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, μακάρι να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Καταρχάς, μακάρι εγώ να βγάλω την είδηση σήμερα από την εκπομπή. Οι εκλογές, αν υπάρχει κάποια είδηση, πιστεύετε δεν σας κρύβω κάτι. Αλλά θεωρώ ότι πρώτον πρέπει να γίνουν οι εκλογές άμεσα, γιατί πλέον δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι τα τελευταία 2,5-3 χρόνια κάθε μέρα είναι μια μέρα που συζητάμε αν θα γίνουν δεν θα γίνουν εκλογές, βγαίνει δεν βγαίνει το πρόγραμμα, περνά δεν περνάνε οι αποφάσεις, αλλά όσον αφορά εμένα η απόφαση μου είναι συγκεκριμένη εδώ και πολύ καιρό. Σαφέστα τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την κεντρική πολιτική σκηνή, έκαστος το είδος του και ο Λουμίδης τους καφέδες. Έτσι νομίζω και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την πόλη μας, πρέπει να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με την πόλη μας, να δούμε τους συμπολίτες μας και να πούμε ότι εγώ από εδώ ξεκίνησα, εδώ θα
προχωρήσω και εδώ θα τελειώσω κιόλας. Mm-hmm. Και ξέρετε, δεν είναι και καθόλου άσχημο. Εγώ το θεωρώ ότι είναι μείζον θέμα και full time αντικείμενο να ασχολείται κάποιος με την πόλη του. Το να τσαλαβουτάει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο μπερδεύει και το μήνυμα. Από εκεί και μετά τώρα, άμα κάποιες προσωπικότητες, ξέρετε, αν θέλετε, πουλάνε για πιθανές έτσι υποψηφιότητες, χαίρομαι που με ρωτάνε και ότι θα μπορούσα ίσως να κατέβω και να βρίσκομαι σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να καθένας να εστιάσει εκεί πέρα που γνωρίζει, εκεί που πρέπει, και να περιμένουν οι πολίτες από αυτόν τις θέσεις του για την πόλη, τις θέσεις του για την κεντρική πολιτική σκηνή, τις θέσεις για συλλόγους, επιμελητήρια, για οτιδήποτε άλλο προκύπτει. Δεν είναι ασήμαντη αυτή η ρόλη. Ξέρετε, το να υπηρετήσεις την πόλη σου, το μέρος σου, την πατρίδα σου από ένα διαφορετικό πόστο, είναι εξίσου σημαντικό από το να έχεις αυτή την τιμητική θέση του να είσαι υποψήφιος βουλευτής. Έχετε βρει κοινό βηματισμό με κάποιους άλλους μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι σε πάρα πολλά πράγματα συμφωνώ με αυτούς τους ανθρώπους. Υπήρχε η κίνηση των έξι, τελικά αποδείχθηκε ότι μάλλον ο ένας λάκησε στην πορεία, εξυπηρετεί, όπως είπατε, τους δικούς του ίσως προσωπικούς σκοπούς. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι με τους οποίους έχετε βρει κοινό βηματισμό? Είναι πολλοί αυτοί που έχουμε κοινό βηματισμό, αλλά ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικές οι κουβέντες και απόψεις που γίνονται στους διαδρόμους και τελείως διαφορετικές οι θέσεις πολλών εξ αυτών την ώρα που ψηφίζουν. Αλλά μάλλον τα ψέματα τελειώνουν, ο κύκλος και αυτής της διοίκησης κλείνει, οπότε όλοι αυτοί θα κριθούν, θα αναγκαστούν να αποφασίσουν για το πού θα κινηθούν και ποιες απόψεις θα εκφράσουν. Mm-hmm. Φοβόσαστε ότι εάν δεν γίνουν οι σωστές επιλογές και αν δεν υπάρξει σύμπνοια στο κομμάτι όσων αποφασίσουν, μπορεί να είστε κι εσείς μέσα σε αυτούς, να κατέβουν στις εκλογές τελικά να υπάρξει μία επανεκλογή του Γιάννη Μπουτάρη? Διότι έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα, ότι αυτός που θα διεκδικήσει το Δήμο Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι ένα πολύ δυνατό όνομα που να το γνωρίζουν οι πάντες. Έχουμε ακούσει την άλλη άποψη που λέει ότι αυτός που θα διεκδικήσει το Δήμο Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι ο άνθρωπος που κυκλοφορεί στο δρόμο της πόλης και τον αναγνωρίζουν. Διότι αναγνωρίζω κάποιον με το ψηφίζω σε αυτό το Δήμο που βρίσκεται αυτός ο κάποιος, έχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Και με δεδομένο ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το έχουμε δει μέχρι σήμερα και από όλους τους προηγούμενους δημάρχους που είχαν βγει. Τι πιστεύετε? Τώρα αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση και μπορεί να έχει και μια μεγάλη απάντηση. Αν δούμε στην ιστορία της πόλης, οι άνθρωποι που κλέθηκαν δήμαρχοι ήταν άνθρωποι της πόλης. Ήταν άνθρωποι που την είχαν περπατήσει την πόλη, ήταν άνθρωποι που τους γνώρισε η πόλη και ήταν άνθρωποι που είχαν κολλήσει πολλά ένσημα στην υπηρεσία της πόλης και του Δήμου. Άρα θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να το γνωρίζει η πόλη τον υποψήφιο ή την υποψήφια δήμαρχο. Μην θεωρήσουμε ότι δεν μπορεί να είναι και μία γυναίκα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, δεν πρέπει να πάμε και σε μια λογική star system. Άκουγα χθες σε μια εκπομπή έτσι λίγο μεσημεριανή, λίγο έτσι ελαφριά, ότι στο Δήμο Σκιάθου, Σποράδων, ξέρω εγώ, υπάρχει πιθανότητα να είναι υποψήφιος δήμαρχος ο νικητής του Survivor. Ξέρετε, η αναγνωρισιμότητα τελικά μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, μπορεί να είναι εξαιρετικά ικανός και στα αυτοδιοικητικά, αλλά αν πάμε σε μια τέτοια λογική, ποιος είναι star και ποιος είναι σούπερ αναγνωρίσιμος, γιατί αναγνωρίσιμοι είμαστε πολλοί. Πιστεύω ότι δεν θα συζητάμε για τα προβλήματα της πόλης, για τις λύσεις της πόλης, για την καλύτερη μέρα της πόλης, αλλά θα συζητάμε για το ποιος μπορεί να προσελκύσει τους δημότες, οι οποίοι βέβαια είναι και σε μια φάση λίγο αποστασιοποίησης από το τι συμβαίνει στα κοινά. Το σημαντικό είναι να θέσουμε την ατζέντα της πόλης, το σημαντικό είναι να βρεθούν άνθρωποι προφανώς από την πόλη, προφανώς με κάποια αναγνωρισιμότητα, μπορεί να πάρεις έναν άνθρωπο πουθενά και αν του πεις είσαι υποψήφιος δήμαρχος, αλλά όλοι αυτοί
να έχουν περπατήσει την πόλη, να ξέρουν τα θέματα της πόλης και την επόμενη μέρα σε θέση να κάνουν λίγο καλύτερη την κατάσταση στην πόλη. Τώρα, όσον αφορά τον Γιάννη Μπουτάρη, στο δικό του χέρι να αποφασίσει αν θα είναι ή δεν θα είναι. Θα είναι υποψήφιος, αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, δεν μπορούμε να περιμένουμε την απόφαση ενός ανθρώπου, ειδικά αυτού που είπε ότι κουράστηκε, ειδικά αυτού που είπε ότι νομίζει ότι θα έχει κλείσει ένας κύκλος, και όλοι εμείς οι δημότες που καταλαβαίνουμε ότι σε τόσα πολλά θέματα το πράγμα είναι στάσιμο εδώ και 2-3 χρόνια. Κυκλοφορία, σκουπίδια, πράσινο, όλα αυτά τα πράγματα έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Γιάννης Μπουτάρης, έτσι όπως ξεκίνησε, καλά ίσως, πολύ καλά, στην πορεία έμεινε από δυνάμεις και νομίζω ότι ο κύκλος αυτός έχει κλείσει. Σε ό,τι έχει σχέση με το περιστατικό που συνέβη στο σχολείο της Θεσσαλονίκης, είναι επίσης μια κουβέντα που πρέπει να γίνει, διότι το κομμάτι της παιδείας το έχουμε αφήσει λίγο έξω, διότι και εκεί έχει χτυπήσει η υποχρηματοδότηση. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση χτύπησαν στην κυριολεξία και παιδιά και τουλάχιστον αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι θα μπορούσε να συμβεί. Μιλάμε για έναν ανεμιστήρα στην οροφή της τάξης, το οποίο έπεσε πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Θα μπορούσε να έχει κόψει κεφάλι, κύριε Ζερβά. Προφανώς, και σήμερα το πρωί, κάνοντας την πρωινή μου έτσι υποδηλατάδα, πέρασα από τα σχολεία εκείνα που βρίσκονται στο ύψος του Μεγάρου της Μουσικής, τα οποία είναι κύμπο. Είναι εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 5 χρόνια. Ένα λύκειο Θεσσαλονίκης είναι εγκατεστημένο σε προκατασκευασμένα κουτιά, αυτά δηλαδή που χρησιμοποιούμε στα εργοτάξια. Και τα παιδιά προφανώς και οι γονείς τους, θεωρώντας ότι πρέπει να έχουν ένα καλύτερο περιβάλλον, έκαναν κατάληψη αυτού του χώρου, ζητώντας μια καλύτερη μοίρα για τη σχολική στέγη. Έχει μείνει πολύ πίσω αυτό το θέμα. Προφανώς δεν είναι υπεύθυνος μόνο ο Δήμος. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την δυνατότητα και την πίεση που πρέπει να ασκεί η τοπική αυτοδιοίκηση, τα μέσα που πρέπει να έχει, αυτά που είπαμε ακριβώς προηγουμένως, για να προσφέρει τα βασικά πράγματα. Ξέρετε, τα βασικά πράγματα σε μια πόλη δεν είναι τόσο η εξωστρέφεια και ο φρέσκος αέρας. Καλό είναι και αυτός να υπάρχει, αλλά είναι να μαζεύει το σκουπίδι, να συντηρείς το πράσινο το οποίο γύρω από τον χώρο εκεί που βρισκόμουν το πρωί είναι σε κακή κατάσταση. Και από την άλλη πλευρά να φροντίζεις να υπάρχει όσο δυνατόν πιο σύγχρονο, όσο πιο δυνατόν πιο σύγχρονο σε εγκαταστάσεις, στο βασικό κομμάτι που είναι η παιδεία. Και από εκεί και μετά βέβαια βλέπεις και όλα τα άλλα τα θέματα, τη συντήρηση, να αποφύγεις αυτά τα πιθανά ατυχήματα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με μια διοίκηση η οποία και βλέπει μακριά, αλλά και κυρίως κάθεται πάνω στην καθημερινότητα και στα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα αυτά τα κομμάτια που απαρτίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε και τις αποφάσεις σας, κύριε Ζέρβα, τις όποιες αποφάσεις σας για το εάν θα είσαστε ή δεν θα είσαστε, και φαντάζομαι ότι τουλάχιστον είσαστε χαρούμενος με το χθεσινό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Ναι, σας υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά δεν θα χρειάζεται να μου κάνετε την ίδια ερώτηση. Όσον αφορά το χθεσινό, ναι, χάρηκα, αλλά από εκεί και μετά υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα. Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια, και εμείς φίλες και φίλοι θα περάσουμε σε ένα κόμμα.